Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τον δρόμο για την Βουλή αναμένεται να πάρει σήμερα Παρασκευή το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης, προκειμένου να ψηφιστεί από την κυβερνητική πλειοψηφία στις 14 Ιουνίου. Στο δημοσιονομικό σκέλος του πολυνομοσχεδίου ξεχωρίζουν το κούρεμα των συντάξεων από την αρχή του επόμενου έτους και η μείωση του αφορολόγητου από τις αρχές του 2020. Στα αφορολογικά προβλέπει την κατάργηση της έκπτωσης του ΦΠΑ στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2018. Αλλαγές θα επέλθουν και στο νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά αλλά και στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών. Στη βάση αυτή θα προβλέπεται η άρση του τραπεζικού απορρίτου για όσους αιτούνται η υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου. Με το ενδιαφέρον πολιτών τρίτων χωρών για την απόκτηση άδειας διαμονής στην χώρα μας να αυξάνεται συνεχώς, η κυβέρνηση σχεδιάζει να επεκτείνει άμεσα το πρόγραμμα Χρυσή Βίζα όχι μόνο σε όσους αγοράζουν ακίνητα στη χώρα μας όπως γίνεται μέχρι σήμερα, αλλά και σε όσους επενδύουν σε εταιρείες ή και ομόλογα. Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι σχεδόν έτοιμο και αυτό που μένει για να κατατεθεί στη Βουλή είναι να ξεκαθαρίσουν οι τελευταίες λεπτομέρειες. Ο προβληματισμός που επικρατεί στο επιτελείο του Υπουργείου είναι το πώς θα διασφαλιστεί ότι τα χρήματα που θα επενδυθούν σε κινητές αξίες και χρηματοπιστωτικά προϊόντα από ξένους πολίτες θα παραμείνουν στη χώρα και μετά την παροχή της άδειας διαμονής. Και αυτό γιατί συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα, σε αντίθεση βέβαια με τα ακίνητα, μπορούν να αλλάξουν χέρια εύκολα και γρήγορα. Πριν 12 μήνες, η συμμετοχή της Φολή ήταν το χρυσό χαρτί της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, του γνωστού Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων. Διαθέτοντας σχεδόν 650.000 μετοχές της Φολή στις 8 Ιουνίου 2017, είχε μια συμμετοχή χρηματιστηριακής αποτίμησης 14,1 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, το χαρτοφυλάκιο αυτό έχει υποστεί πανολεθρία. Οι σχεδόν 650.000 μετοχές της Φολή οριακά ξεπερνούν πλέον σε αξία τα 3 εκατομμύρια, με το Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων να είναι φτωχότερο κατά 9 εκατομμύρια ευρώ. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνα κυμαίνει σε 775,02 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,46% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.